Δημιουργική ανάλογα και με τους στόχους, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και την αγωνία του κάθε ενός για μια καλύτερη, θα έλεγα, επόμενη μέρα, με όσον αφορά την ποιότητα της ζωής μας και όλα αυτά που προσδοκούμε για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους, για τα εγγόνια μας, για την κοινωνία μας συνολικά. Αμήν. Όλα καλά να πάνε. Λοιπόν, στο χέρι και στο χέρι σας είναι βέβαια, έτσι να πάει καλά με την, με την, από τη θέση της αντιπολίτευσης, κύριε Γουλιδάκη, να μπορείτε να βοηθάτε και να κρίνετε εκεί που πρέπει τη νέα Δημοτική Αρχή που ευχόμαστε όλοι να πάει πολύ καλά. Πολύ σημαντικό το έργο. Έτσι. Πρέπει να επιτελεστεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που είχατε προτάξει, τη δημοκρατία στο Δήμο. Έθελα ένα σχόλιο. Πώς σας φαίνονται τις πρώτες ώρες? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι και την Κυριακή αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας οι διαδικασίες για την ανάδειξη των Προεδρίων. Ήδη στις γειτονικές μας, στους γειτονικούς μας Δήμους, έχουν προχωρήσει τουλάχιστον τον Άγιο Νικόλαο που διαβάζω σήμερα το πρωί στα σχετικά διαδικαστικά. Θεωρώ ότι είναι γεγονός πλέον ότι έχει ξεκινήσει η ανάληψη των ευθυνών από την πλευρά του καθενός από εμάς στο ρόλο που μας έχει τάξει η κοινωνία. Και λίγο παραπάνω βαρύτητα πρέπει να δει κανείς, αν θέλει πραγματικά να ασχοληθεί, και εκ του νόμου ποιος είναι ο ρόλος αντιπολίτευσης, αλλά και από την πάγια τακτική που ακολουθούμε στη χώρα μας σαν μια δημοκρατική χώρα, ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση. Ο ρόλος αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο ελεγκτικός, όσο ίσως ξεκινάει κανείς να σκέφτεται, αλλά είναι και ιδιαίτερα δημιουργικός, ιδιαίτερα υποστηρικτικός σε θέματα που μπορεί να συνεργαστεί με την Δημοτική Αρχή της κάθε περιοχής. Εμείς θα μιλάμε για το Δήμο της Ιεράπετρας, τα οποία αφορούν και την καθημερινότητα, αλλά και τα ευρύτερα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο μας, σε σχέση με αυτά τα λίγα που πρόλαβα να ακούσω προηγουμένως, αν τον προλαλήσατε, τον αντιδήμαρχο τον Ιθέρα του Παπαδάκη, που του εύχομαι και από αυτό το βήμα καλή επιτυχία, όπως και σε όλους όσους μετά την προσπάθεια της εκλογικής αναμέτρησης έχουν καταφέρει να έχουν μια θέση και να έχουν δημόσιο λόγο. Και σε όσους δεν πέτυχαν, να θεωρήσουν τουλάχιστον ότι συνεχίζουν να έχουν λόγο μέσα στους παρατάξεις, να υποδεικνύουν, να κριτικάρουν καλοπροαίρετα πάντα και να υποστηρίζουν το έργο της κάθε πλευράς. Από την άποψη λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να προταχθούν, ξεκίνησαν οι διαδικασίες, πλέον μπορούμε να γνωρίζουμε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τη γραμματέα και τα μέλη της ίσως της σημαντικότερης επιτροπής μετά από τον ίδιο το δήμαρχο, έτσι. Της επιτροπής της δημοτικής, όπως πλέον εκ του νόμου ονομάζεται, η οποία έχει συμπτύξει και έχει συμπεριλάβει μέσα και την οικονομική επιτροπή, νευραλγικού χαρακτήρα επιτροπή, και την επιτροπή ποιότητας ζωής. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες, με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν, θα έχουν τακτοποιηθεί και τα θέματα των υπολείπων συμμετοχών σε όλες τις επιμέρους επιτροπές που είναι αναγκαίες για να κινήσει η νέα πενταετής περίοδος του Δήμου της Ιεράπετρας, και θα στελεχωθεί με κατάλληλα πρόσωπα, γιατί υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα και από την παράταξη του Δημάρχου και από τις παρατάξεις τις δύο, οι οποίες συμμετάσχουν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι ανάλογα πώς αντιλαμβάνεται καθένας τα πράγματα, αυτό το νέο Δημοτικό Συμβούλιο για το Δήμο της Ιεράπετρας έχει μια, τουλάχιστον από πλευράς χρόνου, θεωρώ ότι θα έχει μια ευελιξία. Θα έχει μια συντομία χρόνου. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν τρεις ακριβώς παρατάξεις. Και μάλιστα θεωρώ πλέον ότι υπάρχει μια τριανδρία, μια που είμαστε τρεις άνδρες εκπρόσωποι παρατάξεων. Αυτό βέβαια μόνο από την πλευρά του χρόνου, έτσι, σαν ευελιξία. Φυσικά θα θεωρούσε κανείς ότι και εκ του νόμου, όπως έχει στηθεί το νομικό πλαίσιο, ήταν δύσκολο για να συμμετάσχει κι άλλος συνδυασμός, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες πλέον βλέπουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολο και έτσι δεν υπήρχε πλουραλισμός και για το Δήμο της Ιεράπετρας να υπάρξουν παραπάνω παρατάξεις. Είναι προσωπική μου αντίληψη αυτό. Το είχα δει και από την, αμέσως πριν την έναρξη προεκλογικής περίοδου. Και αν είχατε δει και αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς, σε πολλούς Δήμους είχαμε 2-3 παρατάξεις που συμμετείχαν. Άντε τέσσερις. Ναι, αυτό έχει πολλές... να κάνει και με την ομοθεσία. Ναι, δεν θέλω να επεκταθώ σε δήμους που είναι γνωστό, και στο Ρέθυμνο και εδώ και τα λοιπά, αλλά πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας έχει μέσα, κατ' εμέ, ένα ισχυρό κράμα τέτοιο που να προσδίδει την αύξηση της προσδοκίας των πολιτών του Δήμου της Ιεράπετρας για βελτίωση ποιότητας ζωής στα ζητήματα που δεν είχαν επιληθεί και συμπλήρωση εκείνο που είχαν ήδη επιληθεί. Αλλά κατά την άποψή μου και κατά τις θέσεις της παράταξής μου,
υπάρχει μεγαλύτερη προσδοκία για ισχυρότερη πίεση όπου αυτή χρειάζεται, ξεκινώντας από την περιφέρεια προς τα πάνω ή από την κυβέρνηση προς τα κάτω, αντίστοιχα για την υπηρεσία, για την υπουργεία, γιατί καταλαβαίνετε, θέλω να πω, πιστεύω όλοι, θα πρέπει να υπάρχει σε πνεύμα ενωτικό και αδιάρρηκτο. Αλλαγές δηλαδή μέτωπο. Ναι. Γιατί τέθηκαν ζητήματα προηγούμενος και πολύ καλά τα έβαλε ο κύριος Παπαδάκης, μια που έχει τον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Ναι. Τι συζητάμε δηλαδή τώρα εδώ, εντάχθηκε ένα έργο, το είπατε προηγουμένως για να δώσω λίγο στόμφο παραπάνω, ενώ αντίθετα στο γειτονικό νομό εντάχθηκε. Ναι. Δηλαδή εκεί έγινε ανακοινώσει το φράγμα φανερωμένη, αν δεν κάνω λάθος, ποιο ήταν που μπήκε τελευταία. Εδώ δεν μπήκε. Ναι. Μας ακούτε? Μάλλον κόπηκε η γραμμή. Κάτι γίνεται σήμερα με τις γραμμές μας. Δεν είναι καλό πρώτη μέρα του χρόνου. Έχει δίκιο σε αυτό. Και εδώ, μέχρι να τον ξαναέχουμε τον κύριο Γουλιδάκη, όλοι θα πρέπει να είναι ενωμένοι, χωρίς κομματικές παροπίδες, να το πούμε και αυτό, γιατί... Να υπάρχει επικοδομητική αντιπολίτευση. Αυτό έχει ανάγκη. Και όχι για το Δήμο, λέω. Ότι ο Δήμος δεν θα πρέπει να έχει κομματικές παροπίδες. Και όταν λέω κομματικές παροπίδες, έτσι, ξέρουμε όλοι τι εννοώ δηλαδή τώρα. Θα πρέπει να ιεραρχήσει τα ζητήματα. Ποιο πρέπει να μπει πρώτο, δεύτερο. Και ο κ. Ζουλδάκης, αλλά και ο πριν ο αντιδήμαρχος, βάλαν το νερό πρώτο θέμα. Και θα πρέπει εκεί να πιέσει η νέα δημοτική αρχή, έτσι, για να φύγει αυτή η ανασφάλεια. Διότι, κύριε Γουλιδάκη, συγγνώμη, δεν ξέρω κάτι γίνεται με τις γραμμές μας. Ελπίζω ότι θα αποκατασταθούν σύντομα. Λέω, πολύ καλά κάνετε και το βάζετε αυτό για το καλό της Ιεράρχειας. Δεν μας ενδιαφέρει το κομματικό συμφέρον κανενός κόμματος. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνείτε. Όχι, δεν έφτασα ακόμα εκεί. Έχω μπει στο ότι υπάρχει ένα καλό κράμα μέσα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και θέλω να το αναλύσω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι η παρουσία αρκετών ήδη εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ανεξαρτήτως παρατάξεων, μιλάω για το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αλλά και η παρουσία και δημάρχου και αντιπεριφερειάρχη πρώην ισχυροποιεί μαζί με το νέο στοιχείο ανδρών και γυναικών και με την ευελιξία που κατά την άποψή μου μπορεί να έχει χρονικά, αν δεν προκύψουν άλλοι λόγοι, να μιλάμε για να μιλάμε και να κερδίζουμε χρόνο, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει και το πνεύμα που χρειάζεται της πραγματικής συνεργατικότητας στα πλαίσια όμως της αποδοχής εκατέρωθεν των τριών παρατάξεων συγκεκριμένων ιεραρχημένων αναγκών για το Δήμο της Ιεράπετρας. Και εκεί οφείλω να πω ότι μετά και κατά την ανάδειξη του Προεδρείου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής, σε όλους άρεσε η πρόταση του Δημάρχου του προηγούμενου, του σημερινού εκπροσώπου της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, του κ. Καλατζάκη, να συνεννοηθούμε στο επόμενο διάστημα, αν ο Δήμαρχος κρίνει αναγκαίο, πιστεύω θα το αποδεχτεί, για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, αυτά που προσδοκούσε, επιθυμούσε να εντάξει ο Δήμος Ιεράπετρας και αυτά που και εμείς με τη σειρά μας ως παράταξη θα θέλουμε να ενισχύσουμε, να υποστηρίξουμε και να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα. Και αυτό είναι μια καλή κίνηση. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, όχι για να τρώμε το χρόνο, στον επόμενο μήνα το πολύ, να έχουμε βρει τι πραγματικά και οι τρεις παρατάξεις συμφωνούμε ιεραρχικά και για την καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η πρόταση που έχει διαμορφώσει ήδη η παράταξή μας από τις προηγούμενες συζητήσεις για να μεταφέρει σταδιακά στα δημοτικά συμβούλια. Να ιεραρχήσουμε λοιπόν τι μπορούμε βάσει των προϋπολογισμών που διατίθενται, με ποια κονδύλια μπορεί να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός και με ποιους τρόπους, για να ιεραρχήσουμε θέματα της καθημερινότητας, αλλά και να ιεραρχήσουμε και να συμφωνήσουμε σε θέματα που ξεπερνά την καθημερινότητα και άπτονται ζητημάτων ανάπτυξης συνολικά. Είτε αυτές είναι οδοποιίες που θα μας συνδέσουν με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες και τις άλλες πόλεις της Κρήτης, είτε είναι έργα, μια που μιλήσατε για το νερό, δεν θα ήθελα καν να το ξεκινήσω σε αυτή τη συζήτηση, το θέμα της ενιαίας διαχείρισης. Γιατί να υπενθυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνενώσεις, οι κοινότητες που κάποτε είχαν την αυτάρκειά τους, έφτασαν σε σημείο σήμερα να ζητιανεύουν. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το δικό μου πνεύμα είναι πολύ, θα έλεγα, επιφυλακτικό, όταν ακούω ενιαία διαχείριση. Και μάλιστα όταν έχουμε στην περιοχή μας το Λασίθι, ισχυρούς το ΕΒ.
Άνω τελεία. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλες αυτές οι διαφορετικότητες να ταιριάξουν για να πούμε ότι εμείς στην Ιερά Πέτρα θέλουμε αυτό. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και πιστεύω ότι θετικά η παράταξή μας και οι άλλες κατά την άποψή μου θα φανεί στην πορεία. Θα συνενέσουμε σε αυτό που κατά την άποψή μου δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Να ιεραρχήσουμε πράγματα, να δώσουμε τη στόχευση τους ώστε και οι επόμενοι να μπορούν να συνεχίσουν πάνω σε 5 βασικούς, 10 βασικούς, όσους άξονα θεωρήσουμε αναγκαίους σαν νέο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε για να συμπληρώσουμε, είτε για να διεκδικήσουμε εκ νέου. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι καμία τακτική τέτοια που να μας επιτρέπει να λέμε ότι ό,τι έγινε, έγινε, τώρα δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, δήμους, να ανακοινώνονται και να στην ουσία να έχουν ολοκληρωθεί τεράστια σημασία σε έργα. Εκθαμβωτική αποκάλυψη εχθές για την περιοχή των Εγών και όλα όσα δημιουργήθηκαν από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού και Οικονομία κτλ. Ναι. Ένας νέος πόλος έλξης για τη Βόρεια Ελλάδα. Ελπίζω να είδατε όλοι το ίδιο πράγμα που λέμε. Τα ανάκτορα του Φιλίππου στην ουσία. Ναι. Ο δεύτερος Παρθενώνας της χώρας ονομάστηκε και από την κυρία Μενδώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι η διεκδικητικότητα θα πρέπει να επαυξηθεί. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κομματικές παροπίδες και περιορισμοί. Ανεξαρτήτως λοιπόν χρωματισμών και κομματικών προσδιορισμών, θα πρέπει συγκεκριμένα πράγματα στοχευμένα να συμφωνήσουμε. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά σε αυτά τα λίγα που θα συμφωνήσουμε, να ξέρετε ότι θα τηρήσουμε τη συμφωνία που θα κάνουμε. Σωστά. Δεν μπορείτε να μην αρχίσετε, ας πούμε, το νερό πρώτο, δεν βλέποντας αυτή τη λειψιδρία που υπάρχει, λέμε τώρα. Κοιτάξτε, παράδειγμα. Ξεκινώντας από μια δική μου και με τους συνεργάτες με εννοώ προσπάθεια μέσα από τον Ιούνιο να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες, δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα να πω ότι το νερό προέχει της υγείας. Αν το πάμε πάλι με την φιλοσοφία του ίδιου του ανθρώπινου είδους πάνω στη γη, προέχει ο αέρας, μετά είναι το νερό, μετά είναι το φαγητό και όλα τα άλλα. Βεβαίως είναι πολύ ζωντανό και ζωηρό και ζωφερό το θέμα. Θέλω να πω εδώ ότι μπορεί. Ότι έχει και άμεση σχέση ένας δήμος, με αυτή την έννοια το λέω. Σωστά είναι αυτό που λέτε, γιατί σήμερα. Έχει άμεση σχέση. Δηλαδή, άντε να πιέσει, ας πούμε, για κάποιο. Ναι, για κάποια ζητήματα να λυθούν. Είναι και άρρητα συνδεδεμένη. Εγώ δεν θα ήθελα σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς δεν έχω κανένα λόγο να εκμεταλλευτώ το χρόνο σας, αλλά θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να αναπτύξουμε συνολικότερα, όχι μόνο εμείς, όλοι μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια πιστεύω, όχι μόνο με τα θέματα της ατζέντας, αλλά και τις τοποθετήσεις του καθενός. Και να ενισχύσουμε το όποιο οπλοστάσιο έχουμε διαθέσιμο από ισχυρές φωνές. Έχουμε ισχυρές φωνές σε αυτό το Δήμο της Ιεράς Πέτρας και από συλλογικούς φορείς. Να τους ενισχύσουμε και ούτε και χρειάζεται να τους αναφέρω τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενεργοί συλλογικοί φορείς. Καταλαβαίνετε για ποιους ομιλώ περίπου, αλλά ακολουθούν κι άλλοι. Οι οποίοι βλέποντας ενέργειες, πράγματα και πρακτικές που τελεσφορούν, φέρουν αποτέλεσμα, θα ενισχύονται συνεχώς. Από εκεί και μετά, εγώ όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που είπατε, σαν Γιάννης Γουλιδάκης, επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα προσθέτω και θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ και τα εκλεγμένα μέλη της παράταξής μου, αλλά και οι 11 προέδροι από τους 20 που έχουμε εκλέξει και τα μέλη των συμβουλίων των τοπικών που έχουμε, πέρα από τους 11 προέδρους, να δίνουμε τόνο δημοκρατικό και ελκυστικό για τον πολίτη. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι εχθές παράταξη ήταν διαδικαστικό το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν πανηγυρικό, ήταν διαδικαστικό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν και απολύτως αναγκαίο να υπάρξει κόσμος. Δεν ειδοποιήθηκαν όλοι, ειδοποιήθηκαν μόνο οι εκλεγμένοι και αυτοί που όφυλαν να είναι εκεί για τις διαδικασίες. Θα πρέπει όμως σταδιακά, ας πούμε τον Ιούνιο ή τον ερχόμενο διάστημα, να έχουμε συνδράμει όλοι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στο χώρο που γίνεται ή όπου αν χρειαστεί, γιατί είχαμε προτείνει ως παράταξη να γίνονται Δημοτικά Συμβούλια και στον Κουτσουρά. Υπάρχει κτίριο, υπάρχει δημαρχείο, κάλλιστα μπορεί να γίνονται κατά την άποψή μου. Αυτά θα τα προτείνουμε. Γιατί έτσι και αποκεντρώνεσαι και πραγματικά δίνεις τη βαρύτητα που χρειάζεται. Είναι μια πρόταση. Από εκεί και μετά αυτό που στοχεύουμε εμείς πρώτα σαν παράταξη και ελπίζω να συνακολουθήσουν είναι να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα του πολίτη προς το Δημοτικό Συμβούλιο και για να ακροαστεί απόψεις τεκμηριωμένες και για να δει τρόπους και συμπεριφορές μεταξύ του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που είναι απαραίτητο για ένα δείγμα πολιτισμού, για ένα δείγμα το οποίο αναδεικνύει και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Δήμου. Ο Δήμος είναι δίπλα στον πολίτη. Η περιφέρεια είναι λίγο πιο μακριά. Το κράτος
Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει. Στην ουσία δεν υπάρχει, με την έννοια πια, στην απόσταση. Η ελκυστικότητα πάντως για τον πολίτη σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έρχεται σε, είναι βασικότατο εννοείται, αλλά θα πρέπει και η ελκυστικότητα να είναι και για τους Δημοτικούς Συμβούλους να δηλώνουν παρόν στα Δημοτικά Συμβούλια. Γιατί έχει παρατηρηθεί αυτό, να υπάρχουν να άνθρωποι παρατηρητές, δημότες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην υπάρχουν αυτοί που πρέπει να είναι μέσα, που είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Επιτρέψτε μου ένα σχολιασμό, ο οποίος έχει και μια διάρκεια μεγάλου, θα έλεγα, μάλλον μια θητεία μέσα από την περιφέρεια αλλά και προηγούμενες δομές που συμμετείχα όσον αφορά τα κοινά, τα οικονομικά επιμελητήρια κτλ. Γενικότερα, η συμμετοχικότητα δεν είναι αυτή που αναζητούμε. Λίγοι έχουν πετύχει να έχουν εννοώ, είτε δήμαρχοι είτε περιφερειάρχες, όλη τη χώρα εννοώ, έτσι γενικότερο να το διευρύνω. Αλλά πραγματικά αυτό είναι μια πρόκληση. Εάν δηλαδή μπορέσουμε, είτε μέσω συστημάτων τηλεδιάσκεψης παρακολούθησης, είτε για τις φυσικής παρουσίας, να προσελκύσουμε και νέους. Γιατί είναι απολύτως αναγκαίο να μπαίνουν στη διαδικασία οι νέοι, και αυτό θα είναι μια πρότασή μας σε επόμενα δημοτικά συμβούλια, να δημιουργηθεί το άτυπο συμβούλιο νέων, δημοτικό συμβούλιο νέων, που ο νόμος το επιτρέπει απόλυτα, και όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης, απλές μικρές συνδρομές για τον τρόπο για να μπορεί να ανταπεξέλθεται σε κάποια ελάχιστα έξοδα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Από εκεί μετά, ο στόχος μας, όπως από τα λίγα που σας έχω πει μέχρι στιγμής, είναι να καταθέσουμε προτάσεις για να ενισχύσουμε την δημοτική αρχή συνολικά. Δεν βλέπουμε απέναντί μας κανένα πρόσωπο. Βλέπουμε θεσμικούς εκπροσώπους. Βλέπουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο του, τη γραμματεία του, όπως εξελέγησα. Έτσι, βλέπουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους όλους, τους προέδρους όλους. Και βεβαίως τους ρόλους που έχουν αναλάβει όσοι έχουν πάρει κάποιους ήδη ρόλους από τη Δημοτική Αρχή. Και σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε με καλό πνεύμα συνεργασίας. Και από τα δύο και από τα τρία μέρη συνολικά, δύο εννοώ σε κάθε περίπτωση με αυτόν που συναλλάσσεται με έναν αντιδήμαρχο ή τον δήμαρχο τον ίδιο, θα φανεί το επόμενο διάστημα ότι ξετυλίγεται πραγματικά ένας νέος διάβλος επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, αρχηγών παρατάξεων, δημοτικών συμβούλων και αντιδημάρχων και όλων αυτών που σε κάθε περίπτωση έχουν ανάγκη να συζητηθούν κάποια θέματα και ενδεχομένως να επιληθούν άμεσα χωρίς τη διαδικασία παραπάνω συμπλήρωσης από αποφάσεις συμβουλίων κτλ. Μάλιστα. Όχι λοιπόν στήρα αντιπολίτευση, αλλά επικοδομητική, με προτάσεις. Επικοδομητική, έτσι, πάντα στο πλαίσιο της, του ρόλου που μας επιτρέπεται, ξεπερνώντας πολλές φορές το ρόλο αυτό σε ζητήματα ηθικής ή άλλης διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά τις διεκδικήσεις. Γιατί οι διεκδικήσεις θα πρέπει να διευρυνθούν, κατά την άποψή μου, με την έννοια ότι παρατηρούμε, και το έβαλα λίγο προηγουμένως με το παράδειγμα που σας είπα εχθές, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια στα Υπουργεία, αλλά κατά την άποψή μου και ως αντιπεριφερειάρχης και ως 13 χρόνια περιφερειακός σύμβουλος, η κατανομή τους δεν είναι αυτή που επιθυμεί κάποιος αιρετός κατά τα δεδομένα, είτε τα πληθυσμιακά, γιατί αυτό ορίζει η δημοκρατία μας. Γι' αυτό γίνονται οι στατιστικές απογραφές, γι' αυτό πάμε σε μια διαδικασία να γνωρίζουμε πώς και τι. Η άποψή μου είναι ως πολίτης αυτής της πόλης της Ιεράπετρας και ως δημότης του Δήμου Ιεράπετρας, ότι διαχρονικά δεν έχουν αποδοθεί τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Και σε αυτό επιμένω και θα συνεχίσω να επιμείνω και θα συνεχίσω να διεκδικώ και εγώ και όλα τα μέλη της παράταξής μου. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γουλιδάκη, καλή θητεία, εύχομαι επικοδομητική. Έτσι, να είστε το καλά, καλό σε κάθε περίπτωση θα τα λέμε προφανώς και συχνά, ένα ενδιαφέρον τοπίο, προκλητικό τοπίο με τις δυσκολίες που έχει και όλα, και όλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε που συμβαίνουν και στη γειτονία μας, σε ένα γεωγραφικό κομμάτι της Κρήτης, ιδιάζουσα σημασίας από χίλιους δύο λόγους. Έτσι. Σιγά σιγά θα καταλάβει περισσότερο και ο κόσμος πώς μπορεί να σκεφτόμαστε πια, μια που θα ασχολούμαστε με το Δήμο της Ιεράπετρας και όχι τόσο με τους τέσσερις Δήμους, κάτι που γινόταν 13 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη σας. Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά, κύριε Ευχαριστώ Βουλιδάκη. Και σε εσάς καλές συνέχειες με πνεύμα διερευνητικό, κριτικό όσο χρειάζεται από την πλευρά σας, αλλά και υποστηρικτικό, να δίνετε συνεχώς βήμα όπως κάνετε. Σε όσους τουλάχιστον θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια
στα πλαίσια της κοσμιότητας και του πολιτισμού, για να έχουμε μια δυνατότητα τουλάχιστον να ακούμε χωρίς να σπαζόμαστε όπως δικαιδήποτε. Γιατί επιμένω τουλάχιστον και εγώ προσωπικά σε αυτό το απόφθεγμα του Βολτέρου, ότι διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σου να το λες. Νομίζω καλή ότι αυτό επιβάλλει δημοκρατία πρωτίστως. Έτσι. Καλή και δημοκρατική να είναι όλοι αυτοί για το καλό της Ιεράπετρας θητεία, να ακούγονται όλα τα μέλη και χωρίς εγωισμούς, χωρίς να επιλέγετε πάντα η καλύτερη λύση. Καλημέρα κύριε Γουλδάκη. Καλημέρα και σε εσάς.